Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαδέλη, κύριε Πίκουλα. Πώς είστε? Καλό μεσημέρι και στο κράτη σας. Λοιπόν, καλά, να δείτε τώρα που παίρνετε, θα ξεσηκώσετε, πώς το λένε, στρατηγικές του ΠΑΣΟΚ. Θέλετε ένα ισχυρό διψήφιο τώρα εσείς, ο στόχος φαντάζομαι, μετά την άνοδο των δύο μονάδων στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ποιος είναι ο στόχος? Να πάει το ΚΚΕ όλο και πιο ψηλά, πολύ ψηλά από εκεί που ήταν στην προηγούμενη περίοδο, έτσι ώστε να μην χαθούν οι 26 έδρες του ΚΚΕ, επειδή όπως ξέρετε έχουμε και την ενισχυμένη αναλογική και κλέβονται έδρες από ιδιαίτερα από το ΚΚΕ λόγω του μπόνους, πάνω, λόγω του εκλογικού συστήματος και καλούμε το λαό με κριτήριο του ποιος θα παλέψει, το ποιος θα πολεμήσει τις αντιλαϊκές πολιτικές της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, να ενισχύσει το ΚΚΕ, γιατί μόνο αυτό μπορεί να οργανώσει τον αγώνα του λαού μας για να εμποδίσει, να δυσκολέψει, να έχει κατακτήσεις σε ζητήματα που παλεύει ο λαός μας, οι εργαζόμενοι. Επειδή είστε έμπειρος κοινοβουλευτικά, διαγράφεται, γιατί αυτό που έχουμε ως δείγμα είναι οι προηγούμενες εκλογές πέραν των δημοσκοπήσεων, διαγράφεται μια φωτογραφία της Βουλής με μια πολύ ισχυρή Νέα Δημοκρατία και η αξιωματική και η ελάσσονα αντιπολίτευση να βρίσκονται αρκετά μακριά από την, και προφανώς και από τον αριθμό των βουλευτών και τα λοιπά. Δεν είναι μια στρεβλότητα, δεν μπορώ να το πω γιατί ο λαός ψηφίζει, αλλά μια έτσι κακή για την ποιότητα και τον έλεγχο της κυβέρνησης, μια κακή συγκυρία. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε σχεδόν το ίδιο ποσοστό που είχε το 2019. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία είχε και απλά τώρα πήρε περισσότερους ψηφοφόρους. Πρέπει να σας πούμε ότι έχασε το 18% των ψηφοφόρων της, πάνω από 400.000. Από όσους αναπλήρωσε, παίρνοντας πολλές ψήφους λαϊκών ανθρώπων από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ναι, γιατί σε απόλυτο αριθμό ψηφοφόρων βγήκε προς τα πάνω. Καλά, ναι, όχι επειδή πέρανε καλά, ούτε επειδή τους αρέσει να τελειώνει ο μισθός στα μισά του μήνα. Ούτε επειδή. Προφανώς έγιναν λάθη από τους. Και διάφορα άλλα που ακούστηκαν μετά τις εκλογές από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά γιατί ακριβώς τα κόμματα αυτά και γενικότερα η Σοδημοκρατία πούλησαν ελπίδες με το κιλό ότι μπορεί να υπάρχει φιλολαϊκή λύση μέσα σε αυτό το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, σε αυτή τη βαρβαρότητα. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι που τελικά αποδείχθηκε ότι έμαθαν τον κόσμο να πιστεύει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική απέναντι στην κυριαρχική πολιτική και αυτό που έκανε ως κυβερνήσεις και ως αντιπολίτες τα τελευταία 4 χρόνια. Γι' αυτό και είχε αυτό το αποτέλεσμα και εμείς βέβαια καλούμε τον εργατικό, τον λαϊκό κόσμο που έκανε ένα βήμα και έδωσε αυξημένα ποστά στο ΚΚΕ και μάλιστα στην Αττική, όπως είναι γνωστό, είναι στην τρίτη θέση, να κάνει τώρα το άλμα και να δώσει δύναμη στη δύναμη του ίδιου του λαού μας για να μπορέσει το εργατικό λαϊκό κίνημα να σταθεί απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα εφαρμοστεί, γιατί οι δεσμεύσεις είναι συγκεκριμένες. Κύριε Κατσότη, εμένα η απορία μου σχετικά τώρα με το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ότι όντως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι από τους μεγάλους κερδισμένους. Στα αστικά κέντρα τρίτη δύναμη, μιλώντας για την Αθήνα, αλλά σε πολλές αγροτικές περιοχές, φτωχές περιοχές, εκεί που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πιο δυνατό, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πολύ χαμηλά ποσοστά. Αυτό πώς το εξηγείτε, ότι στο αστικό ας πούμε, είναι δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά εκεί που είναι οι λαϊκές μάζες, οι ενδυνάμει ψηφοφόροι είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά? Πρέπει να σας πούμε ότι το ΚΚΕ είχε αυξημένα ποσοστά σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, εκεί που έγιναν πολλοί αγώνες το προηγούμενο διάστημα, αλλά και σε αγρότες, εκεί που είχαμε τα μπλόκα, τις διεκδικήσεις, τους αγώνες και στους φοιτητές. Είχαμε αυξημένα ποσοστά και σε νέες παραγωγικές ηλικίες. Αυτά είναι τουλάχιστον τα στοιχεία που βγαίνουν και από τα exit polls
Εντάξει, αυτά είναι μετά βγαίνουν από τα exit poll. Εγώ λέω τώρα σε απόλυτους αριθμούς. Και τα μελετάμε. Εντάξει, τώρα το απόλυτο ξέρετε τώρα. Σας είπα και προηγουμένως ότι. Γιατί αν πιστέψουμε τους δημοσκόπους, το τι γίνεται είναι. Ναι, έκλαψε πολλοί κόσμος. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα που λέτε για τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, είπα και προηγουμένως ότι ένας κόσμος απογοητεύτηκε από την, και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την αντιπολίτευση που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όταν απέρριπταν κάθε τροπολογία και πρόταση νόμου που έκανε το ΚΚΕ και ψήφισαν ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας που τσάκιζε το λαό και το ΔΕ ΠΑΣΟΚ το 70% των νόμων που τέλος πάντων ήταν ευθυγραμμισμένοι σε μια στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας που όλα τα έδινε για το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Δηλαδή φτηνή εργατική δύναμη, εργασιακές σχέσεις ζούγκλα και βέβαια η νεολαία, οι νέοι και οι νέες να ζουν χειρότερα από τους γονείς τους, από τις προηγούμενες γενιές. Τώρα όσον αφορά το θέμα που έχει ξεκινήσει λίγο με την, επιτέλους να γίνεται μια συζήτηση για την φορολόγηση. Στο κομμάτι της ενέργειας, πέρα από εταιρείες ενέργειας και στο δηληστήρια ή ό,τι έχει να κάνει σχετικά με αυτούς τους κλάδους που πόνεσαν την τσέπη μας, ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και ποια είναι η δική σας ενημέρωση? Πληρώθηκαν αυτοί οι φόροι, είναι να πληρωθούν αυτοί οι φόροι? Τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχουμε χαθεί λίγο στη μετάφραση? Κοιτάξτε, αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι τη μεγάλη εικόνα. 105 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο μεγάλες είχαν 300% αύξηση των κερδών. 10,5 δις καθαρά κέρδη. Όσα είναι ο μισός του ιδιωτικού, των ιδιωτικών υπαλλήλων. Ελληνικές εταιρείες αυτές ή... Ελληνικές, ξένες, τέλος πάντων 105 εταιρείες που έχουν αφημία εδώ στην Ελλάδα. Εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Είχαν 300% αύξηση των κερδών. Δεν είναι μόνο τα δηληστήρια. Αλλά λοιπόν εδώ, τι προκύπτει? Ένα άδικο. Απλά ανέφερα τα δηληστήρια γιατί είναι δέσμευση της κυβέρνησης. Με την ενέργεια. Για την υπερφορολόγηση των κερδών. Ναι, ναι. Ωραία. Και τα άλλα όμως, τα 300% αύξηση των κερδών, τι είναι? Δεν είναι υπερκέρδη? Και ποια είναι η έννοια των υπερκερδών? Τι εταιρείες είναι αυτές? Δηλαδή, τι εταιρείες είναι αυτές? Πολλές εταιρείες, διαφόρων τομέων της οικονομίας. Ενώ έχουν να κάνουν με την αλυσίδα τροφίμων, έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, έχουν να κάνουν με ιατρικά. Έχουν να κάνουν με τα πάντα. Εντάξει, 105 εταιρείες που να ξέρεις τώρα συμβεντομία. Πάντως αυτά είναι τα στοιχεία που έβγαλε το ίδιο η ΑΔΕ. Λοιπόν, 105 εισηγμένες εταιρείες. Και ποιο είναι το άδικο φορολογικό σύστημα? Ότι το 95% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους και τη φτωχική γροθιά. 5% πληρώνουν αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν αυτά τα τεράστια κέρδη. Και δυστυχώς εδώ όλοι αυτοί που μιλούν σήμερα για τους φόρους, όλοι διατήρησαν τις προκλητικές παραπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο. Για παράδειγμα οι εφοπλιστές έχουν πάνω από 50 φοροπαλλαγές. Η φοροασυλία είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Όλοι αρνήθηκαν την πρόταση του ΚΚΕ να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο. Θεσμοθέτησαν μάλιστα την εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Α, εθελοντική. Που δεν ισχύει για κανέναν. Να γνωρίσουμε τον πρώτο εθελοντή, την εφοπλιστή που πλήρωσε. Ορίστε. Λέω να γνωρίσουμε τον πρώτο εθελοντή που πλήρωσε έτσι. Την εθελοντική. Και αυτό, βεβαίως δεν υπάρχει τέτοια. Τι θα πει εθελοντισμός. Δυστυχώς εδώ ο λαός μας έχει υποστεί τις συνέπειες αυτής της ταξικής πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και εδώ παίζουν τώρα πάλι με τη φορολογία, αποκρύπτοντας από το λαό ότι και αν μειώσουν 1% τον έναν και αυξήσουν τον άλλον, πάλι στις πλάτες του λαού μας θα είναι αυτή η υπερφορολόγηση με τους έμεσους φόρους να κάνουν, πώς το λένε, να είναι στο απόγειό τους, που τώρα μόνο σε αυτά σε αυτό το τρίμηνο του 2023 είναι 1,5 δις πάνω από το στόχο. Μάλιστα. Σε αυτό το τετράμινο του 2023. 1,5 δις πάνω από το στόχο. Είναι η έμεση φόρη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πληρώνει σήμερα μια εργατική λαϊκή οικογένεια όταν πάει στο σούπερ μάρκετ,
ό,τι ψωνίζει, οτιδήποτε και ψωνίζει. Γι' αυτό λοιπόν ότι λέμε ότι είναι αυτό ο τσακωμός τώρα για το φορολογικό σύστημα έχει να κάνει και με τις δεσμεύσεις στην ερηνή έκθεση που λέει ότι πρέπει να αλλάξει η δομή του φορολογικού συστήματος για να μπορέσουν να φοροαπαλλαγούν ακόμα περισσότερο οι επενδυτές, οι μεγάλοι επενδυτές και να η θηλιά να ακόμα να σφίξει στο λαιμό των αυταπασχολουμένων αλλά και των λαϊκών στρωμάτων. Μάλιστα. Αυτή κάτι, θα είναι η εξέλιξη. Κάτι τελευταίο, κύριε Κατσότη. Επειδή είναι στο όριο δύο κόμματα και το ζητούμενο, ένα από τα ζητούμενα της 25ης Ιουνίου είναι πόσα κόμματα θα αριθμεί η Βουλή, αν θα είναι πεντακομματική, εξακομματική, εφτακομματική. Πώς βλέπετε αυτά τα δύο κόμματα που είναι στο όριο, η Πλεύση Ελευθερίας, νέα κόμματα, πρώτη φορά θα μπουν στη Βουλή και τη Νίκη, την οποία τη μάθαμε εσχάτως. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, πολλά κόμματα τέτοια κομίτες είχαμε όλη την προηγούμενη περίοδο, οι οποίοι εμφανίζονται μια φορά στα 4 χρόνια για να διεκδικήσουν την ψήφο του λαού, επιδιώκοντας με τον χαρακτηρισμό αυτό μικρά κόμματα να απορροφήσουν ένα μέρος της δυσαρέσκειας για το άδικο, βάρβαρο, αστικό πολιτικό σύστημα και να βγουν στη Βουλή. Και μόλις μπαίνουν, έχουμε μια πείρα τώρα, αργά ή γρήγορα, ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος, τι κάνει, αποδεικνύεται ότι αποτελούν κόμματα μιας κρίσης. Ενσωματώνονται. Αξιοποιούνται ως δεξαμενές άμβλησης βουλευτών και να βγάζουν από τη δύσκολη θέση κυβερνήσεις, στηρίζοντας βέβαια το έργο τους. Έχουμε παραδείγματα. Το Λάος, τη Δημάρ, το Σανέλ, την Ένωση Κεντρών, το Ποτάμι και το ΜΕΡΑ25 βέβαια. Τώρα έχουμε την Πλεύση Ελευθερίας. Για να δούμε όμως τι είναι αυτή η Πλεύση Ελευθερίας, τι κάνει αυτή. Ποια είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου που έχει ένα προσωποπαγές κόμμα, παρουσιάζεται ως νέα, ως μη δικαιωμασμένο, ένα αντισυστημικό κόμμα. Όμως σε συγκεκριμένη δύναμη, όπως όλα τα αντίστοιχα μορφώματα, εμφανίζονται παραμονές των εκλογών. Καλά, έχει μια σχετική ιστορία, εξοκοινοβουλευτική βέβαια, η Πλεύση Ελευθερία. Βεβαίως έχει. Δεν είναι τώρα καινούριο φρούτο. Τα βάσανα του λαού την προεκλογική περίοδο. Δεν είναι άφαντη σε μεγάλους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος. Πού ήτανε? Δεν είναι ανύπαρκτη σε εργατικά σωματεία και άλλες μαζικές οργανώσεις. Δεν είναι άγνωστη στους εργαζόμενους αφού δεν τους έχουν δει σε καμιά από τις κρίσιμες μάχες που έδωσαν. Και γι' αυτό εντάξει, όποιος άλλο εγκριθεί στην κάτω. Η συγκεκριμένη όμως μην την πολυαδικούμε, όχι ότι θέλω να την υπερασπιστώ, αλλά και στους πληστηριασμούς και σε αυτά είχε παρουσία. Ποιο πληστηριασμό ήταν? Πού ήταν? Α, έτσι. Είχε και την προστασία από τις φυσικές καταστροφές. Ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον εμπειριαστικό πόλεμο, ήταν πουθενά. Τι είναι αυτό? Είναι λοιπόν μια φούσκα το μέσο μαζικής ενημέρωσης που θέλει εδώ ένα ακόμα εφεδρεία του συστήματος και το φουσκώνει γιατί διαπαιδεύσει το πρόγραμμά της. Ας ψάξει κανείς το πρόγραμμα. Πουθενά δεν θα βρει τι λένε για την πράσινη ανάπτυξη. Για τις μπίνες δηλαδή που αποτελούν άλλο ένα πυλώνα της στρατηγικής της τάξης. Που από τη μία βυθίζει στην ενεργειακή φτώχεια του εργατικά λαϊκά στρώματα και την άλλη τι κάνει, ξυρίζει κάμπου σε βουνά για την άνοχη κατάσταση των ΑΠΕ. Δεν θα δει κάποιος στη θέση για τις ατοικές βάσεις του θανάτου, για τη στρατηγική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Θα δει τίποτα για τα τελειωτικά και τη διευθυντή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θα δει τίποτα για τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, για τη συγκαλιστική δράση και το δικαίωμα στην απεργία. Όλα αυτά θα κριθούν μετά και με στην κάλπη. Οπότε πάμε με ορίζοντα την 25η του Ιούνιου να δούμε. Και ένα τελευταίο όμως, πρέπει να ξέρουμε κιόλας, έχει παίξει και περίεργα παιχνίδια. Με την ανοχή που έδειχνε στη Χρυσή Αυγή η κ. Κωνσταντοπούλου όσο ήταν πρόεδρος της Βουλής. Απαιτώντας τη συμμετοχή των τότε προφυλακισμένων βουλευτών της φασιστοσημωρίας αυτής στη διαδικασία της Βουλής. Παίρνοντας μάλιστα και τα εύσημα από αυτούς τους καταδικασμένους και φυλακισμένους φασίστες. Αυτό δεν πρέπει να τα ξεχνάει ο λαός μας. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.